εφθαλμένο μας στο νησί, στον Γιώργο Κουρδί. Νομίζω ήταν θέμα χρόνου να συμβούν όλα αυτά κάποια στιγμή. Γιώργο, είναι πραγματικά οι συνθήκες ασφυκτικές και άθλιες για αυτούς τους ανθρώπους. Ακούσαμε τις περιγραφές, ακούσαμε τις λέξεις, μιλάνε για εξέγερση, ακούσαμε ότι η πόλη καταλήφθηκε. Δεν ξέρω, ήταν ο δήμαρχος που το είπε αυτό. Βρισκόμαστε μέσα στο κέντρο, βλέπετε τις σκηνές τις καμένες, ό,τι έχει απομείνει. Από καΐδια παντού, ανάμεσα σε σκηνές από πλαστικό. Εδώ μπήκε η φωτιά χθες. Πραγματικά μιλάμε για εξέγερση. Ήταν η τρίτη φάση των επεισοδίων εδώ. Τα επεισόδια ξεκίνησαν στο κέντρο της πόλης, εκεί που υπήρχαν αντιμαχόμενες πλευρές. Εκεί μαχαιρώθηκαν τρία άτομα, τρεις Σύριοι. Υπήρξε μια συμπλοκή ανάμεσα σε Αφγανούς και Σύριους. Στη δεύτερη φάση μπήκαν κάποια οδοφράγματα στον κεντρικό δρόμο, στον περιφερειακό δρόμο. Και μετά, στην τρίτη φάση των επεισοδίων, εδώ ήρθαν οι δύο πλευρές. Και όπως μας καταγγέλει η πλευρά των Σύριων, ήρθαν Αφγανοί, πέταξαν ακόμα και γκαζάκια και έβαλαν φωτιά στις συγκεκριμένες σκηνές. Βλέπετε, δεν έχει απομείνει τίποτα. Είναι πάνω από 30-40 σκηνές. Είναι εκατοντάδες οι άστεγοι, οι οποίοι ακόμα και τώρα και από το πρωί αρχίζουν και εγκαταλείπουν το σημείο εδώ, το σημείο που μοιάζει με φαβέλα. Είναι φαβέλα. Είναι μέσα στο δάσος. Αυτό που βλέπετε δεξιά, θα μας δείξει ο Νικήτας, ο Χατζηνικήτας, είναι μέσα από την περίφραξη. Δεν χωράνε άλλο. Έχουν καεί και κάποια κοντέινερ και κάποιοι μικροί κίσκοι, οι οποίοι άρπαξαν και αυτή η φωτιά. Αυτό είναι μέσα από το Γιώργο, κέντρο. Να διευκρινίσουμε και εδώ κάτι, η φωτιά. Και νομίζω είναι ανάγκη να το διευκρινίσουμε. Δείχνεις εικόνες έξω από τον καταβλισμό, δείχνεις δάσος. Αλλά να πούμε ότι αυτό το δάσος είναι εξαιρετικά κοντά στον αστικό ιστό στην ουσία. Είναι μέσα στην πόλη. Δεν μιλάμε για ένα μέρος πολύ μακριά. Στο έτσι, περιφερειακό. Όλα αυτά συμβαίνουν λίγες εκατοντάδες μέτρα από σχολεία, καταστήματα και σπίτια. Και το δάσος είναι εδώ. Είναι αυτό το δάσος, το οποίο μέρος το οποίο κάει και όπου ήταν οι σκηνές, ναι, κάηκαν και τα δέντρα. Είναι στον περιφερειακό, είναι στην πλάτη της πόλης, πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια. Οι κάτοικοι μας μιλούν με τρόμο. Κάτι πρέπει να γίνει. Αν συμβεί κάτι χειρότερο εδώ, δεν θα ελεγχθεί η κατάσταση. Μιλάμε για 6.000 μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι είναι πάνω από την πόλη. Όλη η Σάμος έχει γύρω στους 6.700. Μιλάμε για αναλογία ένα προς έναν. Εδώ στην πόλη είναι πολύ λιγότεροι στο βαθύ της Σάμου. Όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι πολύ, πολύ έκριθμη. Οι Σύριοι που μας μιλούσαν πριν από λίγο δεν αισθάνονται ασφαλείς μετά τα όσα συνέβησαν χθες. Έχουν οικογένειες, μας είπαν. Οι οικογένειες αναγκάστηκαν όλες να φύγουν. Δεν ήταν δυνατό. Δεν είναι δυνατό να μείνουμε, λέει, σε αυτό το κέντρο όταν έχουμε μία πλευρά να μας επιτίθεται. Ναι. Δεν ξέρουμε πώς ξεκίνησε η διαμάχη. Κάποιοι μας είπαν για την ώρα του φαγητού υπήρχε κάποιο πρόβλημα ανάμεσα σε δύο πλευρές. Αυτό μεταφέρθηκε. Όπως ξεκίνησε, Γιώργο Κουρδί, είναι πολύ λογικό να ξεκινήσει όταν είναι τόσες χιλιάδες άνθρωποι σε ένα καταβλισμό που δεν χωράει ούτε το 1/10 με βάση τις υποδομές του. Θέλω να κάνεις μια προσπάθεια να βρεις και ανθρώπους, κατοίκους του νησιού που μένουν εκεί γύρω και να μιλήσουμε σε λίγο και πάλι μαζί. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν.